Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να πέρασετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε τις μπαταρίες σας, να αλλάξατε παραστάσεις, όπου και αν πήγατε. Βασικά εύχομαι κάπου να καταφέρατε να πήγατε, έστω και λίγο σε ένα χωριό, στο σπίτι ενός φίλου, κάπου να καταφέρατε απλά έτσι για να αλλάξετε παραστάσεις και να γεμίσετε μπαταρίες περισσότερο. Εμείς για όσους δεν με ακολουθείτε στο Instagram, πήγαμε λίγο Καλαμάτα, πήγαμε λίγο στο Λιτόχωρο και πήγαμε και λίγο Καρπενήσι, που ήταν τώρα οι τελευταίες μας διακοπές, γυρίσαμε πριν λίγες ημέρες. Γεμίσαμε μπαταρίες, νομίζω γέμισα μπαταρίες. Και αυτό είναι ο λόγος που ψηλάφισε λίγο και το YouTube, γιατί ήθελα λίγο να πάρω το χρόνο μου, ήθελα να γεμίσω μπαταρίες και να γυρίσω με πολύ διάθεση. Ήταν έτσι μια δύσκολη χρονιά. Όταν λέω χρονιά εννοώ από Σεπτέμβρη μέχρι και Αύγουστο, το Σεπτέμβρη του 2022. Έτσι δύσκολη χρονιά θεωρώ, έτσι τη νιώθω εγώ τουλάχιστον. Είχα έτσι διάφορες αλλαγές στη ζωή μου, οι οποίες με επηρεάσαν αρκετά, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τις αλλαγές, δεν μου αρέσουν οι αλλαγές, μου αρέσει η σταθερότητα. Οπότε έτσι λίγο ήθελα να πάρω το χρόνο μου και να επιστρέψω. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα κάθε εβδομάδα θα έχουμε έτσι ένα νέο βίντεο. Θέλω να πιστεύω. Ο στόχος μου είναι να έχουμε 2 την εβδομάδα, αλλά δύσκολο. Δεν το λέω γιατί ποτέ δεν το κάνω. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το 1 την εβδομάδα και βλέπουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 30 Αυγούστου, και σήμερα έχετε η γιορτή του Αλέξανδρος. Έχουμε έτσι, είναι γιορτή ημέρα για μας σήμερα εδώ. Και του έταξα εχθές ότι θα σηκωθούμε το πρωί, θα φάμε το πρωινό μας και θα φύγουμε να πάμε στο μολ να ψωνίσει τι θέλει. Ζητάει μπουφάν. Δεν ξέρω αν θα πάρει μπουφάν, δύσκολο μου φαίνεται, αλλά ζητάει μπουφάν και επιμένει ότι θέλει μπουφάν. Τέλος πάντων, θα πάμε να δούμε τι θέλει να πάρει, θα τον ξαναρωτήσω. Να δούμε τι θέλει. Και σκέφτηκα έτσι να το κάνουμε μια. Αν και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, γιατί δύο παρά πρέπει να είμαι στη γιατρό. Γύρισα το Καρπενήσι, πρέπει να έχω ακροαστικά. Σίγουρα έχω ακροαστικά, κάτι μου συμβαίνει. Σίγουρα κάτι μου συμβαίνει, οπότε θέλω να πάω να δω τι γίνεται. Επόμενο πλάνο τώρα στο μπάνιο. Γιατί? Θα σας βάλω εδώ πέρα και κάποια πλάνα να δείτε. Εγώ είχα ετοιμάσει ένα βίντεο. Είχα ετοιμάσει ένα βιντεάκι που ήρθε το έπιπλο και το ανοίγαμε παρέα και. Αλλά αυτό το βίντεο, ενώ προσπάθησα 2-3 φορές να το ανεβάσω, δεν κατάφερα να το ανεβάσω. Ποιο επιπλάκι θα μου πείτε τώρα? Σας είχα αφήσει ότι είχα πάει να παραγγείλω ένα επιπλάκι για το μπάνιο. Ήρθε το επιπλάκι, σας τράβηξα όλη εκείνη την ημέρα μου vlog και είχε βγει και πάρα πολύ ωραίο vlog, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν κατάφερα να το ανεβάσω. Και το θυμήθηκα τώρα που γυρίσαμε τις διακοπές και λέω όχι, δεν θα το ανεβάσω. Αυτό τώρα μπαγιάτεψε. Θα το τραβήξουμε καινούριο, αλλά. Αλλά ήθελα να σας δείξω εννοείται το επιπλάκι. Αυτό που πήρα από Zara Home είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να το φτιάξω όπως θα ήθελα. Θα το φτιάξω σιγά σιγά. Έχω βάλει εδώ πέρα τα βασικά πράγματα, χαρτιά υγείας. Εδώ πέρα πετσέτες που σας έχω πει ότι τα μπονάρω τα μαλλιά μου πάντα πριν. Τη μάσκα και κάτω το μωρομάντιλα. Αλλά θέλω λίγο να τα φτιάξω κάπως καλύτερα. Πίστευα βασικά ότι αυτό το καλάθι, αν το γυρίσουμε έτσι, θα χωράνε 2. Αλλά την πάτησα. Δεν χωράνε 2, χωράει μόνο 1. Αλλά ίσως βρω κάτι μικρότερο, δεν ξέρω. Κάπως θα δούμε, κάπως θα το φτιάξουμε. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το πιπλάκι, γιατί τελικά ταιριάζει πάρα πολύ το γκρι με αυτό το χρώμα, το πιο σκούρο καφέ. Το φοβόμουν λίγο ότι μπορεί να μην ταιριάζει, επειδή όλο το μπάνιο είναι έτσι ψυχρό. Θεώρησα ότι ένα πιο θερμό επιπλάκι μπορεί να το χαλάσει, αλλά τελικά ζέστανε πάρα πολύ το χώρο και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμαστεί, είμαι έτοιμη να φύγουμε, να πάμε στο η Golden Mall, δεν ξέρω, μάλλον για Mall πιο πολύ, γιατί θυμήθηκα ότι και στα Mall έχει παιχνιδάδικο σε περίπτωση που μου ζητήσει παιχνίδι, γιατί στην αρχή δεν το θυμόμουν καθόλου ότι έχει κάτω παιχνιδάδικο. Λοιπόν, έχω βάλει απλά ένα top, ένα σορτσάκι μαύρα, γιατί μου ήρθε περίοδος, πρωί με το καλημέρα σας. Μου λέει καλημέρα, σου έλειψα καθόλου, της είπα, αλλά τέλος πάντων. Και έχω βάλει και την αγαπημένη μου στέκα από Σέιν. Ελπίζω να περάσουμε καλά, γιατί εγώ άμα αδιαθετώ είμαι κομμάτια μετά. Δεν πάει καλά η μέρα. Έχω χαπακωθεί και ο Θεός βοηθός. Πήγαμε. Αυτή ήταν η βόλτα μας στο μολ και πάρα πολύ κράτησε, μπορώ να πω, γιατί έκανα το λάθος να πάμε πρώτα να αγοράσουμε παιχνίδι. Και από εκείνη την ώρα θέλω να πάω σπίτι, είδα ότι δεν πιάνει. Τώρα αρχίζει να μου λέει πονάει το πόδι μου.
Οπότε πάμε σπίτι και ήθελα να καθίσουμε, να ψωνίσουμε, να κάτσουμε να φάμε, να περάσουμε ωραία τη γιορτή μας, αλλά κάποιος δεν κρατιέται να ανοίξει το παιχνίδι του. Τι να κάνουμε τώρα. Επιστρέψαμε άρον-άρον, πραγματικά πιο άρον-άρον δεν γινότανε. Και λουλούδια με το ζόρι, το γλυκά δεν πρόλαβα να πάω. Είχε αρχίσει, δεν ήθελε καθόλου, ήθελε να γυρίσει σπίτι να παίξει. Θα σας βάλω εδώ το παιχνίδι του, γιατί έμεινε κάτω στη γιαγιά του να παίξει με το παιχνίδι. Τι επέλεξε και για ποιον λόγο έγινε όλος αυτός ο χαμός για να γυρίσουμε στο σπίτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου ότι είναι προτιμότερο να πάω να κάνω τις δουλειές μου εγώ στο mall και να καθίσουμε να φάμε, να πιούμε κάτι και μετά να γυρίσουμε. Βέβαια έχω και τη γιατρό μετά, οπότε δεν μας έπαιρνε και πάρα πολύ ώρα. Αλλά προλαβαίναμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας δείξω τι του πήρα. Του πήρα για τη νέα σχολική χρονιά αυτά εδώ τα παπούτσια. Και του κάθονται ωραία και τον βολεύουν. Απλά αυτή τη φορά πήρα όλο να είναι σαν δέρμα απ' έξω, βλέπετε. Γιατί καθαρίζονται πανεύκολα, ενώ τα καλοκαιρινά που του πήρα, που ήταν μισό ύφασμα, μισό δέρμα, γίνανε χάλια με την πρώτη. Του πήρα και 5 ζευγάρια κάλτσες, δεν του πήρα παραπάνω γιατί είπα στην αδερφή μου, μου λέει τώρα θέλετε και τις λέω κάλτσες, ειλικρινά κάλτσες. Έχουν γίνει όλες οι κάλτσες του Αλέξανδρου, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, από κάτω λιώνουνε όλες, δηλαδή προχθές έβγαζα ήταν χάλια την πέταγα, έβγαζα άλλα ήταν χάλια την πέταγα, όλες του κάλτσες έχουν γίνει έτσι. Και πήραμε με το Spiderman εννοείται, έχει βασικά διάφορα εδώ πέρα. Αυτά. Και για μένα το μόνο που πήρα είναι ένα μολυβάκι χιλιών από την MAC. Αυτό φοράω τώρα και σε όλα τα χείλη, είναι το αγαπημένο μου, σας έχω μιλήσει άπειρες φορές γι' αυτό και επειδή μου τελείωνε, είπα να πάρω και αυτό. Αυτά. Η μάνα μου δεν πάει καλά. Έχουμε έρθει μαζί, μπήκε μέσα στο σανσέρ και μ' άφησε απ' έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα θέλω να ρωτήσω τι ήταν αυτό που έκανα. Εν τω μεταξύ, με το που ξεκινάει να κλείνει η πόρτα, μου λέει κόρη και γυρνάει και εγώ μου να παίξω έτσι. Και τι ήταν, καλά, καλά. Δεν είμαστε καλά. Κάτσε να δω τώρα τι θα μου πει. Τι έκανες. Χάλασε. Χάλασε ή το χάλασες. Έχει διαφορά το χάλασα από το χάλασα. Το χάλασα. Το χάλασες. Και να σου πω, ποιος πέταξε νερά εδώ τώρα. Ποιος το γέμισε εδώ με νερά. Ωραία παιχνίδια σου πήρε η γιαγιά. Με νερά. Αυτά είναι η καλύτερη της μαμάς τα παιχνίδια με τα νερά. Τρελαίνομαι να τα βλέπω. Με πιάνει μια τρέλα. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, κουζινικά ή αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω γεννήσει τον Πετρετζίκη, ο οποίος θα έχει πολλά αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο θα συμβεί. Λοιπόν, επέστρεψα από το γιατρό. Εννοείται έχω βροχίτιδα. Το κατάλαβα, το είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εδώ τρίζαν τα σωθικά μου. Και με γέμισε στα φάρμακα. Πάρα πολύ ωραία. Και αντιβιοσούλες και σπρέι για τη μύτη. Η μύτη μου είναι χάλια. Ένα σπρέι που βοηθάει εδώ. Θα σου χυθεί το νερό, αγάπη μου. Σε θέλω λίγο πιο προσεκτικό, μην πέσει κάτω. Έχω βάλει γκλόσ τώρα. Ήθελα να σας δείξω τον γκλόσ αυτό που έχω. Καφετιέρα. Παίζει με μια καφετιέρα και έχει βάλει νερό μέσα. Καταλαβαίνετε τώρα εγώ τι παθαίνω τα ψυχολογικά μου. Τι. Ξέρετε τι ήθελα να σας πω. Όταν κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και μίλησα με την παθολόγο και μου είπε ότι θα αργήσω να έρθω, θα έρθω την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, μου λέει μέχρι να έρθω κάνε λίγο αερολίν. Πήρα εγώ το αερολίν και το αερολίν με πείραξε. Δεν ήξερα ότι έχει τόσες παρενέργειες, γιατί έχει τύχει να δώσω, ας πούμε, μια φορά που έπρεπε να δώσω στο παιδί. Εγώ δεν θυμάμαι όσο αν έχω κάνει αερολίν. Έχω κάνει σίγουρα κάποια άλλα εσπνεώμενα, αλλά αερολίν νομίζω δεν έχω κάνει. Έπαθα πολύ έντονα το λεπτό τρόμο που λέει. Στις παρενέργειες, πραγματικά
Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ και ήταν τόσο αδύναμα, σαν μουδιασμένα, που δεν μπορούσα να πιάσω τίποτα. Ας πούμε και το μολύβι εδώ που είναι ελαφρύ, δεν μπορούσα να το πιάσω. Τα χέρια μου κάτι παθαίνουν. Το κρατούσα, αλλά κάτι περίεργο ένιωθα. Το έπαθα το πρωί, δεν έδωσα σημασία. Λέω, μάλλον είναι άγχος. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω για ποιον λόγο έχω άγχος. Τα είχα βάλει όλα κάτω και να λέω, γιατί έχεις αγχωθεί. Και λέγα, δεν έχω κάτι, γιατί να έχω αγχωθεί. Και μετά συνειδητοποίησα, που το ξανά έπαθα το βράδυ, ότι είναι από το Aerolin. Και μπήκα, διάβασα τις παρενέργειες και είδα ότι... Σ' αρέσει? Και είδα ότι είναι από το Aerolin. Τέλος πάντων, το κόψα μαχαίρι και τώρα πήγα, μου δώσε κάτι πιο ελαφρύ, ελπίζω να πάει καλά αυτό. Τέλος πάντων, αυτά μου πήγε καμιά δεκαριά μέρες, καμιά δεκαριά μέρες ελπίζω να έχω συνέλθει. Και τώρα, κάθεσε εδώ, γιατί τι θέλω να σας πω. Θέλω αρχικά να σας δείξω το κραγιόν που φοράω, το έδειξα στο Instagram και έγινε χαμός, βασικά το gloss με άλλο μολύβι, όμως βρήκα καλύτερο συνδυασμό. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ καλύτερο από ότι αυτό που σας είχα δείξει στο Instagram. Ήταν ωραίο και αυτό, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι πιο ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτά τα δύο, με αυτά τα δύο έβγαλα όλο μου τον Αύγουστο. Με το μολύβι από MAC, το Edge to Edge, από άκρη σ' άκρη τέλος πάντων, και το, δεν μπορώ να το πω αυτό, το γλωσσίζω την πέρδα μου που λένε, και από Kiko το νούμερο 17. Παιδιά, αυτός ο συνδυασμός είναι του ονείρου. Καθίστε να φέρω κοντά. Δείτε, δεν έχω και χείλη της προκοπής. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και κάθε φορά που το φόραγα πάντα θα με ρωτούσαν φίλες και αυτά τι και πώς. Αυτά. Πάω λίγο να συμμαζέψω εδώ μέσα το χάος, γιατί ευτυχώς εχθές κάφησε και έκανα σκούπισμα φουγκάρισμα ξεσκόνισμα. Θέλω να πάω να κάνω λίγο το μπάνιο, να είναι έτσι φρέσκο και ανανεωμένο που θα έρθουν οι παππούδες μας. Και να μαζέψω και κάτι παπούτσια, να σας δείξω κάτι χειμωνιάτικα παπούτσια που έχω πάρει. Τώρα ή θα με βρίσετε, θα μου πείτε από τώρα χειμώνας. Εγώ θα σας τα δείξω και ό,τι νομίζετε. Για ακόμα μία φορά κορόιδευα την αδερφή μου που μου έδειχνε. Την αδερφή μου, με την αδερφή μου αυτό συμβαίνει. Συνήθως μου δείχνει πράγματα, την κοροϊδεύω, της λέω τυχόν και πάρεις τέτοιο πράγμα και μετά πάω και τα αγοράζω. Εντάξει, τέτοια παπούτσια μου έχει δείξει πριν κάνα χρόνο, ας πούμε. Πήρα αυτά εδώ, τα παπούτσια, τα οποία φαίνονται μικρά, εκεί δεν είναι. Είναι τεράστια, γιατί φοράω μεγάλο νούμερο. Δεν ξέρω γιατί μου. Τα πήρα από το About You, να ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κάτσει ότι φέτος θέλω να φορέσω πάρα πολύ φούστα. Έτσι το θέλω πολύ να φορέσω φούστα. Με καλσονάκι, φουστίτσα, και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι ότι καλύτερότερο για έτσι πιο απλό στυλ. Μου είναι λίγο μεγάλα βέβαια. Συνήθως φοράω 42 εγώ. Αυτό μου είναι 42 και μου είναι λίγο μεγάλο. Αλλά δεν είχε 41 για να το αλλάξω και να το δοκιμάσω. Οπότε θα βάλω πάτο. Δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι βαρύ όμως, πολύ βαρύ παπούτσι. Αλλά δεν ξέρω, το σκέφτομαι με πουά καλσόν, με το λεπτό το πουά όμως, φούστα και από πάνω πλεκτό. Έτσι το έχω στο μυαλό μου τώρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά έτσι το έχω. Λοιπόν, σας αφήνω να πάω να μαζέψω και θα επιστρέψω. Έχω μια χαρά σήμερα, περίεργη. Τη βλέπετε την κατάστασή μου, καταπληκτική.
Λοιπόν, καταρχάς είναι η επόμενη μέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεύτερον, με το που τελείωσα τις δουλειές που σας έδειξε χθες, κάποια πλάνα που σημάζευα πριν έρθουν οι παππούδες μας, με πιάσε πάρα πολύ δυνατός πόνος στην κοιλιά και δεν μπορούσα μετά να κάνω τίποτα, πραγματικά τίποτα. Και μετά τώρα το βράδυ, αφού φύγανε και έπρεπε να ξαναμαζέψουμε, μάζευα με το ζόρι. Και εντάξει, με πονάει πάρα πολύ κοιλιά και τώρα που ξύπνησα. Σίγουρα φταίει και αυτό εδώ το βιντεάκι που θα σας βάλω εδώ, γιατί ήθελα να κολυμπήσω εκεί και πρέπει να ήταν η θερμοκρασία του νερού γύρω στους 0 βαθμούς. Ήταν καταπαγωμένο το νερό. Είμαι σίγουρη ότι φταίει και αυτό. Όχι ότι γενικότερα έχω εύκολες περιόδους. Γενικότερα πεθαίνω. Άντε μία, το πολύ δύο φορές το χρόνο να διαθετήσω και να πω δεν πόνεσα αυτή τη φορά. Συνήθως πονώ πάρα πολύ. Απλά αυτή τη φορά δεν με πιάνει και εύκολα το φάρμακο που παίρνω. Τέλος πάντων, και δεν είναι ότι μου φτάνε μόνο αυτό. Και τα νέα φάρμακα που μου έδωσε η παθολόγος μου προκαλούν λεπτό τρόμο, το εισπνεόμενο δηλαδή. Ενώ εχθές έτσι είχε γίνει και με το αερολίνη. Στην πρώτη δόση μου μια χαρά, στη δεύτερη και στην τρίτη δεν ήμουν καλά. Και τώρα σήμερα μόλις πήρα την. Μόλις πριν κάνα μισά ώρα περίπου. Πήρα τη δεύτερη δόση από το εισπνεόμενο και πάλι νιώθω λεπτό τρόμο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα περιμένω τώρα λίγο να δω πώς θα πάει, γιατί νιώθω ένα τσίκ καλύτερα από το αερολίν και θα μιλήσω πάλι μαζί της να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτά τα νέα. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία και αισιόδοξα η νέα σεζόν εδώ στο YouTube. Με συγχωρείτε, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε πει, είναι ανθρώπινα αυτά και συμβαίνουν. Καλώς το να. Θα έρθεις να πεις καλημέρα για να κλείσουμε το βίντεο. Ναι. Έλα. Τουλάχιστον είναι καλός. Για πες καλημέρα. Καλημέρα.